Είμαι ξυλογλύπτης. Δίνουμε στο ξύλο μορφή και ζωή. Ευελπιστούμε να δούμε όλο τον κόσμο που πραγματικά θέλει να μοιηθεί στα μυστικά της τέχνης μας και να δει από κοντά καλοδουλεμένα και με μεράκι κομμάτια ξύλου. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό, με πολλά μυστικά, τα οποία σχεδόν καθημερινά προσπαθούμε να μάθουμε από αυτό. Ο μπαμπάς μου είχε ξεκινήσει την δουλειά. Σαν οικογένεια είμαστε πάρα πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, οπότε αυτή η επαφή, καθημερινή, ας πούμε, του πατέρα με το γιου, με έφερε το να είμαι δίπλα με το ξύλο. Ουσιαστικά, δηλαδή, από μωρό παιδί. Από το 65 περίπου εδρεύει η επιχείρησή μας εδώ στη Μυτιλήνη μας. Όλα αυτά τα χρόνια, ο πατέρας μου, που ακόμη μπορώ να πω, παρόλο που έχει βγει σε σύνταξη, και εκείνος ασχολείται, αλλά και εγώ, και εύχομαι και οι μετέπειτα γενιές μας, γιατί όχι, ας πούμε, και το παιδί μου ή οποιοδήποτε θα ήθελε να του μάθω. Ένα επάγγελμα το οποίο παράγει τέχνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δεύτερης και τρίτης, έτσι, προτεραιότητας. Οπότε, μια κοινωνία όπου όλοι βλέπουμε τις πρώτες μας ανάγκες, αντιλαμβάνεστε ότι η δεύτερη και τρίτη ανάγκη μένει λίγο πίσω. Όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι, το δικό μας δηλαδή κομμάτι, ακόμη και τώρα δηλαδή, ακόμα και σε μια δύσκολη εποχή, μπορώ να πω ότι μένει αστήρευτο και προσπαθούμε δηλαδή από την δική μας θέση να βγάζουμε, να παράγουμε δηλαδή έτσι καινούργιες ιδέες, όπως το ξύλινο ρολόι και η ξύλινη γυναικεία και ανδρική τσάντα. Η οποιαδήποτε δουλειά δηλαδή είναι έτσι σαν παιδί μου, γιατί από την αρχή που φτιάχνουμε έτσι ένα έπιπλο, από τον κορμό που θα πάρουμε, που θα το σχεδιάσουμε, που θα το σκαλίσουμε, που θα το κόψουμε, μέχρι δηλαδή την τελική φάση που είναι το βερνίκι και το λούστρο, μπορώ να πω ότι αγαπάω ό,τι φτιάχνω. Το εργαστήρι μας είναι στην Βύρονος και Χατζηγρηγόρη, στο Μπας Φανάρι, το υπονομαζόμενο, το παλιό Παρθεναγωγείο, και έχουμε έναν εκθεσιακό χώρο ακριβώς δίπλα μας, Χατζηγρηγόρη 4, όπου είναι η εκθεσή μας και εκθέτουμε εδώ τα δημιουργήματα του εργαστηριού μας.